γνωρίζουμε τα προβλήματα της Αθήνας, γιατί και η δημοτική μας παράταξη είναι μια παράταξη η οποία λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια μέσα στην Αθήνα, στις γειτονιές της Αθήνας, δίπλα στους κατοίκους της Αθήνας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα, γιατί είμαστε μέσα από την κοινωνία, βγαλμένοι μέσα από την κοινωνία. Και εγώ προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη της δημοτικής μας παράταξης. Επίσης, γνωρίζουμε πολύ καλά και τις δυνατότητες της πόλης μας. Επομένως, επειδή έχουμε παρουσιάσει και πρώτοι ένα πολύ συγκροτημένο, κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο απαντάει στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, νομίζουμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε η καλύτερη επιλογή για τους Αθηναίους, για να μπορέσουμε να δώσουμε έναν διαφορετικό δρόμο και για την ανάπτυξη στην πόλη μας και για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας στην πόλη μας, αλλά για να μπορέσουμε και να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που δίνει μια πόλη όπως η Αθήνα. Κύριε Σακελαρίδη. Και μια ακόμα κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, Βεβαίως. Στο γιατί να μας ψηφίσει και να μας στηρίξει, να μας στηρίξουν οι δημότες της Αθήνας. Γιατί εμείς ακριβώς είμαστε κάτι διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Είμαστε μια διαφορετική και πολιτική πρόταση, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μια διαφορετική αντίληψη σχετικά με την αυτοδιοίκηση. Εμείς πιστεύουμε στη συμμετοχή των πολιτών, πιστεύουμε σε μια αυτοδιοίκηση από τους πολίτες και η οποία θα απαντάει στους πολίτες και δεν πιστεύουμε μέσα σε κλειστά δημοτικά συμβούλια, σε κλειστές αίθουσες, μέσα σε ένα γυάλινο πύργο. Πιστεύουμε ότι η δημοτική αρχή, η επόμενη, πρέπει να είναι μια δημοτική αρχή που να σέβεται τους πολίτες, να είναι δίπλα τους, να τους ακούει καθημερινά και να παίρνει δύναμη και να αντιμετωπίζει τα προβλήματά τους. Πρωτού σας ρωτήσω και ο συνάδελφός μου, Λάμπρος Καλαρίτη, τον βλέπω είναι έτοιμος, ακούει προσεκτικά αυτά που λέτε. Εκλέγεστε 25 Μαΐου. Την επόμενη μέρα, ποια είναι τα τρία πρώτα πράγματα που θα δρομολογήσετε? Ο νέος δήμαρχος αναλαμβάνει 1η Σεπτέμβρη. Ναι. Επομένως, με το καλό. Και επειδή είναι πολύ σωστή η ερώτηση που μου έχετε θέσει και είναι ζητήματα τα οποία έχουμε αρχίσει ήδη και επεξεργαζόμαστε. Εσείς περπατάτε στους δρόμους, βλέπετε και ο ίδιος, πέρα ότι αφουγκράζεστε και ακούτε τις αζενεδημότες. Θα σας πω λοιπόν. Αναλαμβάνουμε 1η Σεπτέμβρη του 2014. Πρώτο και κύριο μέλημά μας, επειδή ταυτόχρονα την ίδια περίοδο ξεκινάνε τα σχολεία και ξεκινούν και οι παιδικοί σταθμοί, και τα οποία και τα δύο αποτελούν ευθύνη της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο της Αθήνας, φροντίζουμε πρώτα απ' όλα να υπάρχουν οι επαρκείς και οι σωστές σχολικές εγκαταστάσεις στα κτίρια των σχολείων στην πόλη μας, έτσι ώστε να μπορούν να υποδεχθούν τους μαθητές της πόλης μας, και ταυτόχρονα και για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς να υπάρχει δυνατότητα να είναι στελεχωμένοι από προσωπικό, να έχουν την υποδομή και τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν τα παιδάκια των νέων ζευγαριών. Ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε και για το φθινόπωρο και κοιτάμε τα συστήματα των ομβρίων υδάτων, καθαρίζουμε τις αποχετεύσεις, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν ζητήματα από πλημμύρες με τις πρώτες βροχές του Σεπτέμβρη. Και η τέταρτη, να σας πω τέσσερις προτεραιότητες που έχουμε, είναι αμέσως να κοιτάξουμε την απελευθέρωση όλων των σημείων τα οποία εμποδίζουν, υπάρχουν εμπόδια για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Μάλιστα. Λάμπρο Καλαρίτη. Μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της συμμετοχής των δημοτών του Δήμου και να μην λαμβάνονται οι αποφάσεις μόνο από τα δημοτικά συμβούλια, την πρόταση για το δημοψήφισμα για την τζαμί του κ. Φιλιωτόπουλου, πώς τη βλέπετε? Θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχήν, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο κ. Φιλιωτόπουλος χρησιμοποίησε ποτέ τη λέξη για την έννοια του τοπικού δημοψηφίσματος. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία πραγματικά. Από αυτό το δελτίο ακούστηκε εδώ πρώτη φορά αυτό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία σηκώνουν και πρέπει να γίνουν τοπικά δημοψηφίσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εάν θέλουν οι κάτοικοι της περιοχής στην Ακαδημία Πλάτωνος και του Κολονού να γίνει ένα μολ στην περιοχή δίπλα ακριβώς από τον αρχαιολογικό χώρο, ή δεν θέλουν, αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο μπορεί να γίνει μεν τοπικό δημοψήφισμα. Το ζήτημα του τζαμιού, επειδή ακριβώς αφορά ανθρώπινα δικαιώματα και αφορά συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες, όπως το ζήτημα της ανεξιθρησκείας και της θρησκευτικής έκφρασης μειονοτήτων, δεν είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να μπει σε κάποιο δημοψήφισμα. Πρέπει να ξέρετε κι εσείς ότι οι μειονότητες, οι μειοψηφίες είναι αυτές οι οποίες πρέπει να προστατεύονται. Δεν άκουσα. Υπάρχουν μειονότητες στην Αθήνα, ενώ αναγνωρισμένες μειονότητες στην Αθήνα. Ρωτάω επειδή το τζαμί δεν είναι ένα μόλι, είναι κάτι το οποίο είναι ένα δύσκολο θέμα και προφανώς θα πρέπει και οι Αθηναίοι να έχουν μια άποψη. Γι' αυτό σε ρωτάω. Σαφώς, αλλά κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν σίγουρα μουσουλμάνοι στην Αθήνα. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα εάν υπάρχουν ή όχι. Υπάρχουν και Έλληνες μουσουλμάνοι, υπάρχουν και ξένοι μουσουλμάνοι. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν ένα λατρευτικό χώρο και δεν θα πηγαίνουν σε υπόγεια, δεν θα πηγαίνουν σε διαμερίσματα να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα, όπως ακριβώς δεν θα θέλαμε κάτι το ίδιο να συμβεί και για τους Ορθόδοξους σε περιοχές όπως η Αλεξάνδρεια, η Ιερουσαλήμ, η Κωνσταντινούπολη ή οπουδήποτε άλλου στον κόσμο.
Διάβασα στο πρόγραμμά σας που αναφέρεστε σε θεσμούς μόνιμης εκπροσώπησης μεταναστών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τι μόνιμες δομές ήταν αυτές που αναφέρεστε? Να σας απαντήσω. Είναι διαβασμένος πάντως, έτσι. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Γιατί πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι έχουμε παρουσιάσει το πρόγραμμά μας. Και το έχουμε υποβάλει και σε δημόσιο διάλογο και στη βάσανα του δημοσίου διαλόγου. Γιατί θέλουμε να εμπλουτίζεται διαρκώς και μέχρι τις εκλογές. Οι μόνιμοι θεσμοί και προσώπηση θα αφορούν και τους παράνομους μετανάστες. Πώς θα είναι ακριβώς? Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον Καλλικράτη, ούτως ή άλλως. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα της απάντησης. Κάτι τέτοιο θα είχε σημασία σε μια προσπάθεια να σπάσουμε την γετοποίηση των μεταναστών, ειδικά στις υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης μας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, με το να μην δίνεται η δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους να πούνε μια άποψη, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για σκληρές διαδικασίες πολιτικές, όπως για παράδειγμα ένα δημοτικό συμβούλιο, αλλά να τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαβούλευση μέσα από τις κοινότητες που έχουν οι μετανάστες αυτή τη στιγμή, είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο θετικό για όλη την πόλη και για την ομαλή συμβίωση και των πολιτών, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι, αλλά ταυτόχρονα και για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην πόλη μας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σπάσουμε την γετοποίηση. Η γετοποίηση είναι που δημιουργεί τα προβλήματα σε υποβαθμισμένες περιοχές. Αυτό το ζήτημα είναι το οποίο πρέπει να το σπάσουμε. Ένας τρόπος από τους πολλούς που έχουμε προτείνει για να σπάσει αυτό η γετοποίηση είναι να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να διαβουλεύονται μαζί με τα θεσμικά όργανα της πολιτείας, έτσι ώστε να απαντάμε σε αυτά τα ζητήματα. Κύριε Σακελαριδή, θα αλλάξω λίγο το θέμα και με αφορμή αυτά που έγιναν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί διάβασα τη δήλωσή σας, ήταν σκληρή δήλωση. 1η Σεπτεμβρίου είστε Δήμαρχος Αθηναίων. Θα θέλετε να ξαναζήσει η Αθήνα τέτοιες εικόνες όπως σήμερα, να κατεβαίνει ο κόσμος να αγοράσει και αν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει, τουλάχιστον να πάει να δει στη βιτρίνα και να μην τον αφήνουν κάποιοι να δει ούτε τις βιτρίνες και να έρχονται μετά τα ΜΑΤ και να πέφτουν και τα δακρυγόνα και να γίνεται όλο αυτό το πράγμα στο κέντρο της Αθήνας μέσα πασχαλινές μέρες? Κανείς δεν το θέλει αυτό. Κανείς δεν το θέλει και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ληφθούν και τα μέτρα έτσι ώστε να μην επαναληφθεί. Και κατά την άποψή μου, τα σωστά μέτρα για να μην επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση είναι να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή με αυτό το μέτρο, στην ουσία οδηγούνται σε λουκέτα χιλιάδες μικρά εμπορικά καταστήματα στις γειτονιές της Αθήνας. Δηλαδή, αυτό είστε εναντίον των ανοίγουν τις Κυριακές, λέτε? Σαφώς. Ναι. Είμαστε εναντίον στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές μαζί με τις ομοσπονδίες. Με τη ΓΕΣΕΒΕ, για παράδειγμα, η οποία έχει ακριβώς την ίδια άποψη. Η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου Ελλάδος έχει την άποψη να ανοίγουν κάποιες συγκεκριμένες Κυριακές, αλλά σίγουρα όχι όλες τις Κυριακές του χρόνου. Επομένως, εμείς, επειδή ακριβώς ξέρουμε ποιες είναι οι ανησυχίες των μικροεμπόρων, και αν πάτε στις συνοικίες της Αθήνας, στις γειτονιές της Αθήνας και μιλήσετε με μικρομαγαζάτορες που έχουν μικρά εμπορικά μαγαζιά, θα σας πούνε ότι το άνοιγμα της Κυριακής αποτελεί θάνατο και λουκέτο για τα μικρά καταστήματα. Γιατί αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή στους Έλληνες καταναλωτές δεν είναι ο χρόνος. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που τους λείπει είναι το χρήμα. Ασφάλεια πώς θα έχει όμως η πόλη? Ασφάλεια πώς θα έχει η πόλη? Το ζήτημα της ασφάλειας. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το λέτε όλοι σας, ότι υπάρχει πρόβλημα στην Αθήνα όσον αφορά την ασφάλεια, έτσι? Σαφώς υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν έχουμε έρθει από άλλο πλανήτη. Ξέρουμε κι εμείς ότι υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και εμείς και οποιοδήποτε μπορεί να νιώσει ανασφάλεια σε διάφορες περιοχές της πόλης όταν συντρέχουν αυτές τις συνθήκες. Επομένως, το ερώτημα που μου θέτεται καταρχήν είναι πολύ λογικό και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω ότι για μας το ζήτημα της ασφάλειας το αναγνωρίζουμε ως ένα καθολικό δικαίωμα όλων των πολιτών, το οποίο βρίσκεται πολύ υψηλά στην ατζέντα μας. Αρκεί όμως να μην το αφήνουμε σε μια επικοινωνιακή διάσταση και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε με ουσιαστικό τρόπο. Θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, έχετε πει θα πάρετε πίσω του δημοτικού αστυνομικού, τι θα κάνετε ως προς το θέμα αυτό? Να σας απαντήσω. Ναι. Το ζήτημα των δημοτικών αστυνομικών είναι μια άλλη παράμετρος, πολύ σοβαρή. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς είχαμε διαφωνήσει από την αρχή για την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας. Ναι. Δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι να την επαναφέρουμε. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να ασκήσουμε όσο μεγαλύτερη πίεση μπορούμε προς το Υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας. Πρέπει η δημοτική αστυνομία να είναι στους δρόμους ή τουλάχιστον ένα τέτοιο όργανο? Σαφώς πρέπει να είναι στους δρόμους και να κοιτάει και να προσέχει και να ελέγχει την ευταξία της πόλης. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα της ασφάλειας. Ο ουσιαστικός τρόπος να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ασφάλειας στην πόλη μας είναι αν δούμε την ασφάλεια όχι ως μια πτυχή η οποία είναι μονοδιάστατη, δηλαδή όχι ως ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο με την αστυνόμευση, αλλά και με την αστυνόμευση. Τι θέλω να πω με αυτό?
πρώτος βασικός άξονας είναι αυτό που είπα, η αστυνόμευση. Ουσιαστική αστυνόμευση στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί ακριβώς όπου δρά το οργανωμένο έγκλημα ή υπάρχουν οι θύλακες της μικροπαραβατικότητας. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μία να συζητάμε για ασφάλεια και να βλέπω κι εγώ τους εκλογικούς, τους άλλους τους ανθυποψηφίους για το Δήμο της Αθήνας να μιλάνε για την ασφάλεια και ταυτόχρονα να ψηφίζουν το κλείσιμο τμήματων, τη συγχώνευση τμήματων στο Δήμο της Αθήνας. Από την άλλη, πρέπει να δούμε πώς μπορεί η αστυνομία να χρησιμοποιήσει όλο το ανθρώπινό της δυναμικό με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε και το αστυνομικό τμήμα στην Κυψέλη και στον Κολονό και σε άλλες περιοχές να έχουν τη δυνατότητα στοιχειωδώς να επανδρώσουν κάποιες περιπολίες τα βράδια. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που υπάρχει δεν τους βοηθά να έχουν ούτε μία επανδρωμένη περιπολία το βράδυ. Επειδή από εκεί και πέρα, αν μείνουμε, με συγχωρείτε, μια κουβέντα ακόμα. Αν μείνουμε στο ζήτημα της αστυνομίας, έχουμε χάσει τη συνολική εικόνα για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Γιατί αυτά στην ουσία είναι μια πίεση που μπορεί να ασκήσει ο Δήμος στο Υπουργείο Προστασίας του πολίτη. Ο Δήμος από την πλευρά του, αυτό που είναι στο χέρι του να κάνει για την ασφάλεια, είναι να φροντίσει έτσι ώστε να υπάρχουν οι συνθήκες στην πόλη, να υπάρχει ο ηλεκτροφωτισμός. Πολύ σημαντικό πράγμα φωτισμός και μας το λένε σε όλες τις γειτονιές όπου πηγαίνουμε, ότι υπάρχει πρόβλημα φωτισμού σε αυτή την πόλη, το οποίο έχει επιδεινωθεί τα 3,5 τελευταία χρόνια. Να υπάρχουν οι συνθήκες, να υπάρχει ζωή στην πόλη. Τι σημαίνει αυτό? Να υπάρχει πολιτισμός αποκεντρωμένος, πολιτιστικά κέντρα να λειτουργούν στις γειτονιές, να υπάρχει ζωή, να τονώσουμε το εμπόριο στις γειτονιές. Αυτό που σας έλεγα πριν για τις Κυριακές, το να βάλουμε λουκέτα στα μαγαζιά, πιστέψτε με, λειτουργεί αρνητικά στην ασφάλεια των κατοίκων. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι συνεδεμένα μεταξύ τους. Επειδή αναφερθήκατε σε μικροπαραβατικότητα για το παραεμπόριο, ποια είναι η θέση σας? Αυτή τη στιγμή έχουμε εστίες παραεμπορίου που λειτουργούν επιβαρυντικά για τα μαγαζιά τα νόμιμα. Σίγουρα λειτουργούν επιβαρυντικά. Δεν το συζητάμε αυτό. Σίγουρα όμως δεν είναι και το πρωτεύον. Είναι τρίτος, τέταρτος παράγοντας για τους μαγαζάτορες, επειδή το ακούω πολλές φορές ως επιχείρημα από αυτούς που έχουν ψηφίσει αυτά τα μέτρα για να οδηγηθούν στα λουκέτα τα μαγαζιά. Στην ουσία, δηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλο όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το παραεμπόριο ως επιχείρημα για το ότι κλείνουν τα μαγαζιά. Επειδή ακριβώς όμως ξέρουμε και ζούμε μέσα στην κοινωνία και ακούμε τα παράπονα, τον πόνο των μικροεμπόρων, ξέρουμε ότι το παρεμπόριο είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Επομένως, τι θέλουμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε? Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην πηγή του το παρεμπόριο. Να το αντιμετωπίσουμε εκεί ακριβώς όπου είναι οι αποθήκες, να επικεντρώσουμε όλη μας την προσπάθεια να εντοπίσουμε το παρεμπόριο από τα σημεία εισόδου στη χώρα, δηλαδή από τα λιμάνια. Τι τελωνιακοί έλεγχοι υπάρχουν στα κοντέινερ που φέρνουν τα προϊόντα παραεμπορίου, από όπου τα φέρνουν? Κύριε Σακελαρίνη, πώς ακολουθούμε αυτή τη γραμμή και πάμε στις αποθήκες τις μεγάλες που υπάρχουν πίσω από την Ομόνοια? Με αφορμή, αν τα ολοκληρώσατε, με αφορμή αυτό που λέτε και για το παρεμπόριο. Εκτός ότι είστε ένας νέος άνθρωπος και με σπουδές και πριν αποφασίσετε να κατέβετε και να σας επιλέξει και το κόμμα σας και ο Αλέξης Τσίπρας, ήσασταν και στο οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Μάλιστα. Το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο, γιατί κακά τα ψέματα. Ναι. Σε μια εποχή που υπάρχει κρίση, βλέπουμε ότι οι δομές κλείνουν στο Δήμο Αθηνών, τουλάχιστον με τον κύριο Καμίνη αυτή την περίοδο, πέρα ότι είχαμε χρόνια μνημονίου, αποδείχθηκε ότι μειώθηκε το προσωπικό, κλείσανε δομές, χρήματα δεν υπάρχουν. Θα τα καταφέρετε? Γιατί όσο θέληση και να έχει ένας άνθρωπος, χρειάζονται και τα χρήματα, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα. Σαφέστατα, γι' αυτό και στο πρόγραμμά μας έχουμε προσέξει αρκετά, έτσι ώστε να μην υποσχόμαστε γενικά και αόριστα πράγματα. Και πάνω απ' όλα, και θέλω να σας το πω και από εδώ πέρα και από το δελτίο σας, να διαβεβαιώσω τους Αθηναίους ότι δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδάκι, ούτε μια μηχανή που να γεννάει χρήματα από την 1η Σεπτέμβρη. Σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα όμως είναι διαφορετικό αυτό, και είναι διαφορετικό αυτό το οποίο εμείς έχουμε κάνει ως σχεδιασμό. Εμείς έχουμε πάρει και τους ισολογισμούς του Δήμου, αλλά και τους απολογισμούς που είναι πιο σημαντικοί, γιατί στην ουσία ο ισολογισμός με τον απολογισμό έχουν μεγάλες διαφορές. Κωδικό-κωδικό, και έχουμε δει ότι μέσα από μια επανακατανομή των δαπανών και μέσα από μια καλύτερη διαχείριση του Δήμου, χωρίς να υπάρχει κοινωνικό κόστος, μπορεί να γίνει μια εξοικονόμηση για το 2015 ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό, παρόλα αυτά είναι ένα ικανοποιητικό ποσό για να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις να αντιμετωπιστούν ζητήματα της καθημερινότητας. Και δεύτερον, κουβέντα ακόμα, γιατί για μένα πραγματικά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε να δείτε. Αν σας έλεγα αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει υπάρξει ήδη κουβέντα για το θέμα, αν σας έλεγα ότι στο πρόγραμμά μας μιλάμε για πεζοδρομοποίηση της Πανεπιστημίου,
Αυτή τη στιγμή θα με κοιτάγατε και θα μου λέγατε για καλά, ρε παιδιά, ωραίο έργο, αλλά πού θα βρείτε τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου χρήματα βρίσκονται. Το ζήτημα είναι να υπάρχει δηλαδή πολιτική βούληση. Και χρήματα βρίσκονται και πολλά χρήματα. Πάνω από 100 ευρώ. Ο Γιώργος Καμίνης έχει κάνει έργο. Είναι ένας καλός διαχειριστής, όπως λέει ένας άλλος υποψηφίος σας, μιας πολιτικίας. Αυτό νομίζω το είχα πει εγώ πρώτος. Το είχατε πει πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν διεκδικώ τα εύσημα για κάτι τέτοιο, γιατί κοιτάξτε να δείτε την αλήθεια, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν θέλω να απαξιώνω το έργο κανενός όταν αυτό υπάρχει. Και νομίζω ότι ο κύριος Καμίνης στην ουσία ήταν ένας αόρατος δήμαρχος για την πόλη μας τα 3,5 τελευταία χρόνια, που ήταν 3,5 χρόνια που οι κάτοικοι της πόλης, μέσα ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, είχαν περισσότερο ανάγκη από ποτέ από έναν δήμαρχο που και να τους ακούει, αλλά και να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα. Αόρατος δήμαρχος. Ήταν ένας αόρατος δήμαρχος, πραγματικά. Το έργο που έχει αφήσει ο κύριος Καμίνης πίσω του είναι εξαιρετικά μικρό σε σχέση με τις ανάγκες που είχε. Λέει ότι μάζεψε τα οικονομικά. Ορίστε. Λέει ότι μάζεψε τα οικονομικά του Δήμου. Ο κύριος Καμίνης λέει ότι μάζεψε τα οικονομικά. Να σας πω κάτι. Είστε οικονομολόγος, γι' αυτό σας δώσα να σας απαντήσω. Απαντήσω, γιατί γίνονται, μπορεί να κάνει κανείς εύκολα και τους παραλληλισμούς σε σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν έχουμε λάμπες είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν προσέρχονται σε διαγωνισμούς οι προμηθευτές λαμπτήρων, επειδή ακριβώς τους χρωστάει ο Δήμος αυτή. Μιλάτε σοβαρά τώρα, δεν γίνεται διαγωνισμός για τις λάμπες. Ακριβώς. Δεν προσέρχεται κανένας να δώσει λάμπες, προσφορές για λάμπες, όπως το ίδιο ισχύει και για την άσφαλτο. Αν δείτε δηλαδή τις λακκούβες στους δρόμους, υπάρχουν λακκούβες επειδή αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν έχει, είτε η διεύθυνση οδοποιίας, μας το έχουν πει αυτό οι εργαζόμενοι εκεί, δεν έχει άσφαλτο για να μπορέσει να κλείσει τις λακκούβες και πάνε και κλείνουν περιστασιακά με λίγη άμμο μέχρι να κρατήσει, όσο κρατήσει, μέχρι να βρέξει η τρύπα. Το έργο που είναι δηλαδή στη διαχείριση των είναι η οικονομική εξοικονόμηση. Αυτή τη στιγμή, αν ο κύριος Καμίνης είχε κλείσει και τα 5 δημοτικά γιατρία τα οποία υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή, θα είχε ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό πλεόνασμα ο Δήμος. Θα ήταν όμως αυτό το ζητούμενο. Το ζήτημα είναι ένας δήμαρχος ο οποίος ενδιαφέρεται πραγματικά για τους πολίτες και έχει σχέδιο και έχει και τη δυνατότητα να εφαρμόσει το σχέδιο, είναι να μπορεί και να χρησιμοποιεί τους πόρους χωρίς να καταραίουν οι δομές. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν καταρρεύσει οι δομές στο Δήμο. Αν δει κανείς ποια είναι η κατάσταση και στους παιδικούς σταθμούς και στα δημοτικά ιατρία και σε σχέση με την καθαριότητα. Να σου πω κάτι, κλειστά γήπεδα. Εγώ περνάω από το κέντρο της Αθήνας και βλέπω αυτά τα λιγοστά γήπεδα να είναι κλειστά. Αυτό. Υπάρχουν, κοιτάξτε να δείτε. Και υπάρχει, δεν είναι μόνο ότι είναι κλειστά. Υπάρχουν και χώροι που είναι εκμετάλλευτοι. Το πιο απλό να πάει κάποιος να παίξει μπάσκετ, έτσι, για παράδειγμα, λέει τον εαυτό μου. Εμείς έχουμε την πρόταση, και είναι μια πρόταση την οποία την έχουμε καταθέσει, να μπορούν να αξιοποιηθούν, για παράδειγμα, οι χώροι των σχολείων να είναι ανοιχτοί, με φύλαξη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν και φθορές, και να μπορεί και η γειτονιά και τα παιδιά στη γειτονιά να μην χρειάζεται να πηγαίνουν απαραίτητα σε κάποιο γήπεδο το οποίο υπάρχει ανοιχτό, αλλά να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο και να παίζουν ένα μπασκετάκι, ένα ποδοσφαιράκι, απλά καθημερινά πράγματα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Το ότι μπορείς να έχεις ένα σχολείο ανοιχτό και να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος εκεί πέρα, τους σχολικούς φύλακες τους οποίους τους έχουν απολύσει αυτή τη στιγμή, να έχεις έναν άνθρωπο στην πόρτα ο οποίος να κοιτάει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ειδοποιεί. Είναι ζητήματα της καθημερινότητας, πολύ μικρά, χωρίς οικονομικό κόστος, που μπορούν να δώσουν όμως έναν άλλο αέρα μέσα στην πόλη μας. Λάμπρο Καλαρίτη. Να σας ρωτήσω για ένα θέμα που αφορά και στους μαγαζάτσους, ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης κλπ. Αλλά και στον κόσμο. Κάπου είδα, αναφερθήκατε ότι η δημοτική αστυνομία, ή σε όποια μορφή αρχής σχετικής του Δημού, θα πρέπει να κοιτάξει το θέμα των τραπεζιών στα πεζοδρόμια κλπ. Αυτό όμως από τη μία είναι ένα θέμα οικονομικό, δηλαδή τα μαγαζιά δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη είναι θέμα δηλαδή οικονομικής ζωής και ζωντάνια τη πόλη. Δεν είναι ότι ο κόσμος θέλει να κάθεται, να πίνει τον καφέ, να κυκλοφορεί στην Αθήνα. Τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, υπάρχουν. Δεν το συζητώ. Σας ρωτάω γιατί είναι πολύ εύκολο. Το έχουμε παρακολουθήσει, με συγχωρείτε, σε προηγούμενες προεκλογικές περιόδους να βγαίνουν όλοι και λένε θα βγάλουμε τα τραπεζοκαθίσματα από τα πεζοδρόμια. Είναι όμως και ένα στοιχείο της πόλης που φέρνει ζωντάνια και λεφτά, έτσι. Δεν λέμε ότι θα βγάλουμε όλα τα τραπεζοκαθίσματα. Όποιος το έλεγε αυτό, πραγματικά δεν θα είχε καμιά σχέση με την πόλη. Δηλαδή, νομίζω και εσείς και εγώ μας αρέσει να καθόμαστε την άνοιξη ή και το χειμώνα και το καλοκαίρι, οποιαδήποτε εποχή, ειδικά στην Αθήνα με τον καιρό και το κλίμα της, να καθόμαστε έξω να πίνουμε έναν καφέ, έτσι όποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα, το πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα θέμα
είναι αυτό. Και ένα άλλο διαφορετικό θέμα είναι οι υπερβολές οι οποίες γίνονται, οι καταλήψεις στην ουσία κοινόχρηστων χώρων χωρίς να αποδίδουν και τα δημοτικά τέλη, οι μεγάλες κατασκευές που έχουν φτιαχτεί, μεταλλικές κατασκευές, μόνιμες κατασκευές που έχουν καταλάβει τα πεζοδρόμια, και αυτή τη στιγμή γίνονται με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε πραγματικά όποιος πάει, δηλαδή για παράδειγμα, να σας πω το κλασικό παράδειγμα, το οποίο όποιος περνάει από το Παγκράτη και κατεβαίνει την Ημιτού, δεν μπορεί να περπατήσει, να προχωρήσει ο ίδιος καταρχήν. Πόσο δε μάλλον μια μητέρα με ένα καροτσάκι ή ένας άνθρωπος με αναπηρίες. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στην Αθήνα, η Αθήνα είναι μια πόλη όπου βλέπουμε πολύ σπάνια ανθρώπους με αναπηρίες, με καροτσάκια, να κυκλοφορούν στους δρόμους, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στην Αθήνα τέτοιους ανθρώπους σε σχέση με το εξωτερικό. Σημαίνει ότι πραγματικά έχουμε φτιάξει μια πόλη εξαιρετικά εχθρική προς αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους επιτρέπει να κυκλοφορήσουν και δεύτερον τους οδηγεί στην ουσία και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Έχετε δίκιο. Η Αθήνα είναι καθαρή? Όχι. Αν σας έλεγα ναι, νομίζω ότι ο κόσμος θα έλεγε αυτός ο άνθρωπος έχει κατέβει από άλλο πλανήτη. Έκοψε και από εκεί ο κύριος Καμίνης. Το ζήτημα της καθαριότητας, κοιτάξτε να δείτε, γιατί είναι και έτσι και λεπτό ζήτημα. Το ζήτημα και της αποκομιδής και της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχουν 650 συμβασιούχοι στην καθαριότητα. Και ξέρετε, γιατί σας ρώτησα, είναι αυτό που είπατε πριν. Να καθίσουμε, να πούμε το καφεδάκι μας, να γευτούμε το κλίμα, είτε είναι χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι. Η πόλη όμως είναι καθαρή, πού θα κάτσεις? Δεν είναι καθαρή. Κοιτάξτε, υπάρχουν 650 συμβασιούχοι στην καθαριότητα. Αυτοί οι 650 συμβασιούχοι από τους 2.000 υπαλλήλους περίπου της καθαριότητας, εάν όταν λήξει η σύμβαση, εάν δεν ανανεωθούν αυτές οι συμβάσεις, όπως ακριβώς και η κυβέρνηση οθεί σε μια τέτοια κατάσταση, στην ουσία δημιουργεί τις συνθήκες για τη διάλυση, την πλήρη διάλυση της καθαριότητας. Και εδώ ο κύριος Καμίνης πρέπει να τοποθετηθεί. Τι θα κάνει με αυτούς τους 650 συμβασιούχους? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Τώρα μου ανοίγεται στην καθαριότητα. Με πάτε αλλού τώρα. Είναι... Μου ανοίγεται άλλη κουβέντα τώρα. Όχι, όχι, όχι. Και θέλω για να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα. Όχι, καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Πολύ σοβαρό. Ο κύριος Καμίνης εννοώ, άμα φύγουν αυτοί 650. Ναι. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα της καθαριότητας. Υπάρχουν κάδοι οι οποίοι εδώ και 3,5 χρόνια, οι περισσότεροι, η πλειοψηφία των κάδων στην Αθήνα, δεν έχουν πληθεί. Δεν έχει περάσει δηλαδή ένα πληστικό μηχάνημα το οποίο να ρίξει νερό, συμπιεσμένο νερό στους κάδους για να μπορέσει να τους καθαρίσει. Και οι κάδοι αυτή τη στιγμή, από εκεί που είναι υποτίθεται πηγή της καθαριότητας, γιατί εκεί ρίχνεις τα σκουπίδια σου, έχουν γίνει εστία μόλυνσης και μικροβίων μέσα στην πόλη μας. Αντίστοιχα, μέσα στις μειώσεις του προσωπικού, βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν και τα συνεργεία οδοκαθαρισμού μέσα στην πόλη. Και έτσι έχουν παρατηθεί ολόκληρες γειτονιές. Αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν θέλω, και όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Το ζήτημα της καθαριότητας είναι προφανώς και ζήτημα του Δήμου. Απ' την άλλη όμως είναι και ζήτημα και προσωπικής και συλλογικής συνείδησης και των κατοίκων. Πρέπει όλοι να βάλουμε το χεράκι μας, έτσι ώστε να έχουμε μία πόλη καθαρή. Προφανώς και ο Δήμος πρώτος πρέπει να επιλύσει αυτό το ζήτημα, αλλά είναι και ζήτημα συνείδησης των κατοίκων σε σχέση με την καθαριότητα. Κύριε Σακελαρίδη, θα κάνω ένα ερώτημα. Δράτω της ευκαιρίας, άκουγα μεσοβδόμαδα τον κύριο Σκλειωτόπουλο να ρωτάτε, αν λέει στο δεύτερο γύρο, ρωτήθηκε από έναν συνάδελφό μας, αν στο δεύτερο γύρο είναι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης με τον Ηλία Κασιδιάρη, τι θα ψηφίσετε. Και απάντησε ο κύριος Σκλειωτόπουλος, θα ψηφίσω Γαβρίλη Σακελαρίδη. Θα κάνω αντίστροφα το ερώτημα. Εσείς σε μια τέτοια περίπτωση θα μου πείτε ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, έτσι. Ότι μπορεί να είναι ο κύριος Σκλειωτόπουλος με τον κύριο Σακελαρίδη. Τι θα κάνετε σε εκείνη την περίπτωση? Ο κύριος Κασιδιάρης. Ο κύριος Κασιδιάρης, με συγχωρείτε, ναι, με τον κύριο Σκλειωτόπουλο. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, θα σας δώσω την απάντηση. Εγώ εξ αρχής, νομίζω ήταν από τις πολύ πρώτες συνεντεύξεις που είχα δώσει, είχα πει ότι αν υπήρχε και ακόμα και σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όπως και πιστεύω ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, σε καμία περίπτωση προφανώς θα στήριζα όποιος ήταν απέναντι από τον νεοναζί υποψήφιο. Δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω και το λέω ειλικρινά ότι έχω εμπιστοσύνη στο δημοκρατικό λαό της Αθήνας, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα βάλει το χεράκι του για να ξανασηκώσουμε τη σβάστικα στην Ακρόπολη. Μια σβάστικα η οποία είχε κατέβει με το αίμα των Ελλήνων τον Οκτώβριο του 1944. Η ψήφος στις δημοτικές εκλογές ή και η ψήφος που διεκδικείτε εσείς είναι αυτοδιοικητική ή πολιτική? Κοιτάξτε, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας θα ήταν λάθος, θα ήταν σφάλμα να σας πει κάποιος ότι είναι μόνο αυτοδιοικητική ή μόνο πολιτική. Σίγουρα έχει και τα δύο στοιχεία. Δεν υπάρχει μόνο σήμαντη απάντηση σε αυτό. Σίγουρα είναι πολιτική, γιατί ως μεγαλύτερος
δήμος της χώρας η Αθήνα, στέλνει πάντοτε και ένα πολιτικό μήνυμα. Πάντοτε υπάρχει και το στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ίδιο έγινε και το 2010, το θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, όταν είχε κερδίσει ο κύριος Καμίνης και το ίδιο βράδυ ο κύριος Παπανδρέου δήλωνε ότι στην ουσία πρόκειται για μια νομιμοποίηση της πολιτικής. Ο κύριος Παπανδρέου με τον κύριο Ραγκούση έτρεχαν στην πλατεία Κλαθμών. Δεν είναι ανάγκη να σας αφαλεί. Τα θυμόμαστε όλοι μας και νομίζω και οι τηλεθεατές μας πολύ καλά. Οπότε εκ των πραγμάτων είναι πολιτική αυτή η μάχη. Όμως όποιος αμελήσει τα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά σε μια πόλη σαν την Αθήνα, νομίζω ότι θα κάνει και ένα τεράστιο λάθος. Γιατί οι πολίτες θέλουν σίγουρα να στείλουν και ένα μήνυμα που αφορά και την καθημερινότητά τους. Κανείς δεν τους λέει να μπουν στο παραβάν, δεν μπορεί να περιμένει ότι θα μπουν στο παραβάν και θα ξεχάσουν τι έχει συμβεί στη ζωή τους τα προηγούμενα 4 χρόνια. Όμως οι πολίτες ενδιαφέρονται και για ζητήματα της καθημερινότητάς τους. Για την καθαριότητα, για τον πολιτισμό μέσα στην πόλη, για τον ηλεκτροφωτισμό, για χώρους πρασίνου και δημόσιους χώρους μέσα στην πόλη, λειτουργικούς και χρηστικούς, παιδικές χαρές με κούνιες. Παιδικές χαρές όπου θα μπορούν τα παιδιά πραγματικά να παίζουν και να μην γίνονται εστίες μικροπαραβατικότητας και κινδύνου, αν θέλετε, και για τη γειτονιά. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Έχουν μείνει 5 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά, αφαιρούμε και τη μεγάλη εβδομάδα. Ο κόσμος χαλαρώνει, χαλαρώνετε κι εσείς υποχρεωτικά. Τι είναι αυτό που ετοιμάζει τις επόμενες μέρες? Ανεβάζουμε στροφές, τι γίνεται? Γιατί καλά μας είπατε τι θα κάνετε μετά. Πείτε μας και θα κάνετε μέχρι την πρώτη Κυριακή. Νομίζω εκ των πραγμάτων και εγώ και όλοι οι συνυποψήφοι θα ανεβάσουμε στροφές. Νομίζω όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία, εμείς είχαμε επιλέξει να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας πολύ νωρίς για να είμαστε καθαροί και ανοιχτοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ανοιχτοί και στην κριτική. Το κάναμε γνωρίζοντας ότι θα δεχτούμε και κριτική. Αλλά θέλαμε να είμαστε ανοιχτοί και στο διάλογο και με τους δημότες αλλά και με τους συνυποψηφίους μας σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Η κοινωνική στέγαση στην οποία έχει αναφερθεί, τι ακριβώς είναι, πώς θα λειτουργεί? Να σας απαντήσω. Είναι μια πρόταση την οποία έχουμε κάνει μετά από αρκετή μελέτη και αφορά κυρίως τόσο το ζήτημα από τη μία αντιμετώπιση του ζητήματος, του προβλήματος των αστέγων, αλλά όχι μόνο αυτό. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα σε νέα ζευγάρια κυρίως, αλλά και σε φοιτητές, να μπορέσουν να επανακατοικήσουν το κέντρο. Γιατί πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι η επανακατοίκηση του κέντρου μπορεί να δώσει πραγματικά σωρευτικά έτσι πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη της πόλης. Να σας πω συγκεκριμένα. Ξέρετε πολύ καλά, όλοι μας ξέρουμε, όποιος περπατάει στους δρόμους, ξέρει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες, υπολογίζονται γύρω στα 25.000 κλειστά, αχρησιμοποίητα, ακατοίκητα κτίρια. Στην πόλη μας. Αυτά ανήκουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ανήκουν σε ιδιώτες. Ανήκουν πολλά από αυτά όμως και στο δημόσιο και στο Δήμο και σε ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι πόροι από το νέο ΕΣΠΑ 2013-2020 για να χρηματοδοτήσουν το Δήμο, να μπορέσει ο Δήμος να κάνει μια δημόσια προσφορά προς τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων, οι οποίοι πληρώνουν χαράτσια και πληρώνουν όλα τα πάγια έξοδα χωρίς να έχουν κάποια έσοδα, να μπορέσει ο Δήμος να τους πει για 2-3 χρόνια θα σας δώσω ένα μίσθωμα για αυτά τα κτίρια και να δώσω κίνητρα σε νέα ζευγάρια, αλλά και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι σκουπίδια, τους άστεγους, να μπορέσουμε να τους καλύψουμε τις ανάγκες, αλλά να μπορέσουμε ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και τις συνθήκες ανάπτυξης μέσα στην πόλη μας. Λοιπόν, κύριε Σακελαρίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε ως εκλογές. Ευχαρίστως. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω και τον Λάμπρο Καλαρίτη.